Jet, και προανοίγει, λέει, ούτε λίγο το πολύ, ότι σε 3 χρόνια το αέριο του Ισραήλ θα έρθει μέσω της Κύπρου στην Τουρκία. Λέγοντας μάλιστα ότι μελλοντικά ίσως ο αγωγός αυτός να μεταφέρει και το αέριο της Κύπρου. Επίσης, ο Ισραηλινός υπουργός εξέφρασε την άποψη ότι το Κυπριακό μπορεί να λυθεί και ο αγωγός να περάσει από την ΑΟΣ της Κύπρου. Ο υπουργός ενέργειας λοιπόν του Ισραήλ, που απέφυγε να συζητήσει περαιτέρω για το θέμα, υπογράμμισε ότι στο θέμα θα λάβουν απόφαση οι κυβερνήσεις της Τουρκίας και της Κύπρου. Δεν επιθυμώ, είπε, να είμαι ανοιχτό στο θέμα, είναι ένα θέμα ανάμεσα στην Τουρκία και την Κύπρο. Συγκεκριμένα όμως, ο Ισραηλινός υπουργός είπε ότι είναι πολύ πιθανόν το Ισραήλ να εξάγει το φυσικό του αέριο στην Τουρκία και ίσως στο μέλλον στην Ευρώπη μέσω του τουρκικού συστήματος μεταφοράς φυσικού αέριου που είναι υποκατασκευή. Ο Υπουργός Ενέργειας του Ισραήλ είπε ακόμη πως αν υπάρξει τέτοια συμφωνία θα είναι μεταξύ των εταιριών των δύο χωρών. Όπως ανέφερε, σύμφωνα με εκτιμήσεις, σε μερικά χρόνια ενδεχομένως να είναι σε θέση να εξάγουν 2,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αέριου. Υπάρχει πολύ αέριο, είπε χαρακτηριστικά. Πάντως, σύμφωνα με τον Στρέμιτ, το Ισραήλ έχει 3 επιλογές για να εξάγει φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Η πρώτη είναι μέσω του LNG, του υγροποιημένου αερίου, στην Αίγυπτο. Η δεύτερη επιλογή είναι να κατασκευαστεί αγωγός από το Ισραήλ στην Κύπρο και από εκεί στην Ελλάδα, που θα είναι πολύ μεγάλος αγωγός, όπως είπε. Μάλιστα. Αυτό είναι πιθανό, όπως ανέφερα, θα είναι πολύ μεγάλο έργο και μπορεί να πάρει από 5 έως 8 χρόνια για να κατασκευαστεί. Η τρίτη επιλογή, την οποία φαίνεται και προκρίνει ο Ισραηλινός υπουργός, είναι να εξαρτεί το φυσικό αέριο στην Ευρώπη μέσω Τουρκίας και, όπως είπε, ένας αγωγός με την Τουρκία στοιχίζει 2 δισεκατομμύρια και θα χρηματοδοτηθεί από τον ιδιωτικό τομέα με τις εγκατάστασεις της Τουρκίας και του Ισραήλ. Λοιπόν, Μαρία Ζαχαράκη,